Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα και επειδή δεν τα είπαμε με τον νέο χρόνο, να ευχηθούμε καλή χρονιά με υγεία, δύναμη και κουράγιο, καθώς το 2023 είναι και προεκλογική χρονιά. Ναι, κυρία Μαρκοπούλου, να ευχηθούμε καλή χρονιά, να ευχηθούμε υγεία, ευλογία και σίγουρα όλοι εμείς οι υποψήφοι νίκες. Τώρα ένας θα νικήσει, ας νικήσει ο καλύτερος. Και ήρεμα να πάμε προς τις εκλογές με προτάσεις και όχι έντονες κόντρες, κύριε Δήμαρχε. Αυτό είναι το επιθυμητό, βέβαια, στην πολιτική. Όλα επιτρέπονται, αλλά μέχρι ενός σημείου. Αυτό που θα πω εγώ είναι ό,τι και να γίνει για το καλό του τόπου. Όλοι να δώσουμε θέσεις, να δώσουμε οράματα και φυσικά όλα αυτά να τα κάνουμε πράξη την επόμενη μέρα. Αυτό έχουμε πει εμείς, αλλά δεν το έχουμε πει, το κάνουμε συνεχώς. Εκτελούμε έργα, γιατί αυτό είναι ο σκοπός της αυτοδιοίκησης. Να είμαστε κοντά στον πολίτη και να λύνουμε προβλήματα. Να μην δημιουργούμε τουλάχιστον άλλα ή νέα προβλήματα. Αυτή είναι η δουλειά μας, να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και το σημαντικότερο όλων, να κυλάει πιο γρήγορα ο χρόνος όλων των πολιτών χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Στο τέλος της θητείας σας, κύριε Δήμαρχε, θα είστε εκ νέου υποψήφιος και στις εκλογές του 2023. Έχουν οριμάσει αρκετές μελέτες, έχουν προχωρήσει αρκετά έργα. Αυτό το τελευταίο διάστημα, πού θα δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα? Νομίζω ότι τα 34 καινούργια εκατομμύρια ευρώ που φέραμε είναι σε μια πλήρη εξέλιξη. Εκεί που πρέπει να δώσουμε βαρύτητα είναι, πιστεύω, στο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες επενδύσεις. Είναι αυτό το οποίο θέλουμε πάρα πολύ και το σημαντικότερο όλων είναι να φέρουμε νέους ανθρώπους πίσω και σίγουρα τουρίστες. Άρα λοιπόν θα πρέπει η νέα πενταετία να είναι η πενταετία της ανάδειξης του τόπου μας και φυσικά με μεγάλες επενδύσεις και με έργα πνοής τα οποία πραγματικά θα δώσουν αναπτυξιακή πορεία. Στην πρώτη τετραετία κάναμε οικονομία, μαζέψαμε τα οικονομικά, ξέρουμε πλέον τι γίνεται, εκτελούμε έργα τουλάχιστον 10-15 εκατομμύρια ευρώ, είναι έτοιμα να ξεκινήσουν άλλα τόσα. Από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα της οικονομίας θα φαίνονται άμεσα και από αυτά που θα εξοικονομήσουμε από τη σπατάλη θα μπορέσουμε να τα δώσουμε στο να γίνει ο Δήμος μας πιο, θα έλεγα, ελκυστικός από τουριστική άποψη και σίγουρα να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πράγματα τα οποία τα έχει ο τόπος μας, αλλά τα είχε πάντα παραμελημένα. Η τουριστική ανάπτυξη, κύριε Δήμαρχε, είναι στα σχέδιά σας. Το δουλεύετε στην κυριολεξία. Ωστόσο, ποιο θα ήταν εκείνο, τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει προκειμένου να έχετε επισκέπτες στα Σέρβια, μια εξαιρετική περιοχή με όμορφα χαρακτηριστικά που προσφέρονται. Να πούμε τα μπουχάρια και τα νουχτάρια, τα κάστρα των Σερβίων, τη λίμνη, δηλαδή ένας υπέροχος συνδυασμός. Πώς λοιπόν θα τα δέσετε όλα αυτά προκειμένου να έχετε επισκέπτες 365 μέρες το χρόνο? Εμείς αυτό που θέλουμε να δώσουμε είναι έμπνευση και στον ιδιωτικό τομέα. Να πιστέψουν οι άνθρωποι που θα επενδύσουν στον τόπο ότι κάτι μπορεί να γίνει. Με απλές κινήσεις, με όλες τις δυνάμεις του Δήμου. Να δώσω ένα παράδειγμα. Νοικιάσαμε ένα οίκημα του Δήμου αυτή τη στιγμή στην Καστανιά και η Καστανιά άλλαξε ρότα. Αντίστοιχα πράγματα δημιουργούμε παντού στο Δήμο μας. Ήταν τελείως παραμελημένα τα μπουχάρια. Κάναμε ένα έργο, αξιοποιήθηκαν πλήρως. Τώρα τι θέλουμε, να βάλουμε ανθρώπους εκεί οι οποίοι να μπορούν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Ή να έχουμε ανθρώπους του Δήμου οι οποίοι να μπορούν να ξεναγούν είτε στα κάστρα μας είτε στα μπουχάρια μας. Αυτά είναι τα επόμενα μικρά βήματα. Το σημαντικότερο όμως είναι, να το πω, αύριο έχουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση φυσική στην περιοχή μας. Θέλουν να έρθουν κάποιοι άνθρωποι. Δεν έχουμε τρόπο να τους κοιμήσουμε κοντά μας. Αναγκαστικά θα φύγουν στην Κοζάνη, θα πάνε στον Βαλβητό, θα κάνουν κάπου αλλού. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι, ότι αν κάποιος κάνει κάτι, αμέσως παίρνει αξία όλος ο τόπος. Φτιάξαμε μεγάλα έργα νοής, είτε τηλεμετρία, είτε έργα στον κάμπο. Πήραν αξία κάποια πράγματα. Αυτή η αξία είναι προς τη θέμη. Θα πρέπει και εμείς να επενδύσουμε στον τόπο μας. Να κάνουμε κάτι, ένα μικρό ξενοδοχείο, μια μικρή αγροτουριστική μονάδα. Άλλωστε, έρχονται χρήματα μέσω της μεταλλικής εποχής να τα αξιοποιήσουμε. Απλά οι νέοι μας να αποφασίσουν ότι υπάρχει και ο χρόνος,
Υπάρχει πλέον και το χρήμα, επενδύστε στον τόπο έτσι ώστε να κερδίσετε. Μην θέλετε να κερδίσετε τώρα. Δεν θα σωθεί κάποιος αν του δώσουμε μια θέση στο δημόσιο. Δεν θα σωθεί. Από εκεί και πέρα, αν δώσει ένα ξεροκόμματο, ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο. Αυτό έκαναν οι παλιοί πολιτικοί. Τάζανε μικρά δίμηνα, τρίμηνα και περίμεναν να πάρουν τους ψήφους. Εμείς κάνουμε μεγαλόπνοα σχέδια, δίνουμε προτάσεις, έχουμε μελέτες και από εκεί και πέρα αναμένουμε και την πολιτεία να δράσει. Έχουμε κινητοποιήσει πάρα πολύ κόσμο και το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και το Υπουργείο Επενδύσεων. Απλά είμαστε στην αναμονή, τα μεγάλα έργα σιγά σιγά να αποκτούν σάρκα και οστά. Τι είναι να αξιοποιηθεί η λίμνη που λέγαμε, τι είναι ο οικισμός της ΔΕΗ, η νεράιδα μας. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει επιτέλους να εκκινηθούν. Γιατί τα χρήματα υπάρχουν πλέον. Κύριε Δημάρχε, κύριε Ελευθερίου, τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Είχαμε εδώ και την ηγεσία του Υπουργείου, παρουσίασε το σχέδιο, εντόπισε κάποια έργα, τι ακριβώς θα γίνει στην περιοχή. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Χρήστο Ελευθερίου, στα σχέδια αυτά είναι μέσα ο Δήμος Σερβίων. Μήπως τελικά καθυστερήσαμε πολύ 3 χρόνια και είμαστε ακόμη στα σχέδια όταν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε με το που ανέλαβε τα καθήκοντά του ότι περνάμε σε κλείσιμο των μονάδων, τέλος ο λιγνίτης για την περιοχή και για τη χώρα. Έχετε δίκιο κύριε Μαρκοπούλου, εδώ και πολύ πολύ καιρό ακούμε για πολλά πολλά εκατομμύρια. Εμείς έχουμε κάνει πριν από σχεδόν 3 χρόνια 22 προτάσεις. Οι οποίες έχουν να κάνουν με μεγάλα έργα της περιοχής. Δυστυχώς δεν έχουμε κανένα νέο. Ακούμε για τα χρήματα τα οποία υπάρχουν και μετέχουμε και εμείς συνέχεια σε εκδηλώσεις του τύπου αυτού. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε προσκλήσεις. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το κουστούμι θα πρέπει να το ράψει ο κάθε Δήμος. Και θα μπορούσα να πάμε και αναλογικά. Δεν μπορεί να περιμένει ο ένας Δήμος τους υπόλοιπους πότε να πάρουν μπρος. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε προτάσεις. Π.χ. για το πρόγραμμα Τρίτης κοντά στα 14 εκατομμύρια. Έχουμε εντάξει κοντά στα 9 εκατομμύρια. Οι άλλες γιατί να περιμένουν. Είναι έτοιμες, είναι όριμες. Μπορούν να προχωρήσουν. Άρα λοιπόν, εγώ θα πρότεινα, το έχω πει βέβαια πολλές φορές, ότι ο κάθε Δήμος να πάρει αυτό που δικαιούται και από εκεί και πέρα, με βάση τις προτεραιότητες που εμείς θα θέσουμε, να εξελιχθούν γρήγορα τα έργα. Αυτό που ακούμε πολύ καιρό είναι τα χρήματα. Δυστυχώς αυτά τα χρήματα είναι. Σίγουρα παρκαρισμένο. Παρκαρισμένο χρήμα, παγωμένο χρήμα για μένα είναι άχρηστο χρήμα. Είναι σαν να έχει κάποιος στην τράπεζα χρήματα και δεν ξέρει τι να τα κάνει. Και αυτό... πηγαίνει, βλέπει πόσα είναι αυτά τα χρήματα, έτσι, απλά να παρακολουθεί το λογαριασμό του. Τι να τα κάνει στα χρήματα αν δεν αξιοποιηθούν. Κύριε Δήμαρχε, ξέρετε κάτι, επειδή είστε ανοιχτό μυαλό. Στην Πελοπόννησο, μέσα από το ΣΝΑΜ, ήδη έχουν το πρώτο έργο, τη δημιουργία της πρώτης επιχείρησης. Πού κατά τη γνώμη σας οφείλεται αυτή η μεγάλη καθυστέρηση? Βλέπουμε σχέδια, 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 λεφτά, ροή χρημάτων δεν βλέπουμε. Λοιπόν, να πω την απόλυτη αλήθεια είναι ότι κάποιος πρέπει να μοχλεύσει αυτό το χρήμα. Άρα λοιπόν πρέπει η ηγεσία, ξεκινώντας από την κεντρική εξουσία και πηγαίνοντας προς την περιφέρειά μας, ακόμα και στο Δήμο μας, κάποιοι θα πρέπει να πιέσουν περισσότερο. Γιατί ο Δήμος μας, παραδείγματος χάρη, ήταν ο πρώτος που έφαγε τη σφαλιάρα και με την Λάρκο και με την ΜΕΤΕ. Θεωρητικά δεν είμαστε ακόμα λιγνητικός Δήμος. Σίγουρα οι προσπάθειες του Περιφερειάρχη έγιναν προς τα εκεί. Είμαστε τελικά μέσα στο team. Σε πρώτη φάση έχουμε πάρει 2 προγράμματα της τάξης των 800.000 ευρώ και είναι η μοναδική πρόσκληση από το Πράσινο Ταμείο. Αυτό πρέπει όμως να επιταχύνεται, να βγαίνουν κάθε μέρα προσκλήσεις, αλλά αφού πρώτα έχουμε ερωτηθεί. Εμείς έχουμε καταθέσει την πρόταση της προτάσης της 22 που σας είπα πριν, αλλά δεν έχουμε κανένα φως. Θα κινηθούμε προς εκείνον τον τομέα, προς τον άλλο τομέα, να ξέρουμε κι εμείς πώς θα προχωρήσουμε. Αυτό που κάνουμε στις περισσότερες φορές είναι να εντοπίζουμε ένα πρόγραμμα ή αν θέλετε μια πρόσκληση και από εκεί και πέρα να τρέχουμε εκ των υστέρων να καταθέσουμε, γιατί είτε οι παλιές μελέτες δεν μας καλύπτουν είτε υπάρχει, πώς να το πω, ένας περιορισμός, είμαστε Δήμος κάτω από 20.000 κτλ. Το κρίσιμο και το σημαντικό είναι να υπάρχει, να μην περιμένουν όλους τους Δήμους, ο κάθε Δήμος να έχει το δικό του ρυθμό. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να περιμένουμε πρόσκληση για έξυπνες πόλεις 2,5 χρόνια από την περιφέρεια. Δεν έχει νόημα. Και είναι κατεθειμένη η μελέτη. Και αυτό για να τελειώσει, να περάσουν μια πενταετία. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν άλλα έργα που ξεκινήσαν ταυτόχρονα, π.χ. το ΔΑΚ Σερβίων, που έχει τελειώσει.
το αντιπλημμυρικό σερβίρον που έχει τελειώσει. Και σε μια πενταετία. Και σε μια πενταετία, κύριε Δήμαρχε, τα δεδομένα αλλάζουν. Που σημαίνει ότι πρέπει να στραφείτε εσείς οι αιρετοί προς άλλη κατεύθυνση. Μέχρι τότε και χρήματα δεν θα υπάρχουν, καθώς είναι συγκεκριμένο το ποσό που διατίθεται σε κάθε πρόγραμμα. Και από την άλλη, και πίσω μένουν πολλά έργα που θα μπορούσαν να γίνουν στην περιοχή, την ώρα που μιλάμε για πολυκινητοποίηση, για δίκαιη μετάβαση, για μια διαφορετική Δυτική Μακεδονία, για μια διαφορετική περιοχή, αλλά ήδη έχει φύγει πολλοί κόσμος, κύριε Δήμαρχε. Έτσι, κάθε μέρα που περνάει, αλλάζει. Επίσης, δεν ξέρουμε ότι έχουμε ανάγκη Δημαρχείο. Αυτή τη στιγμή η απόλυτη ανάγκη είναι να δημιουργήσουμε το νέο Δημαρχείο. Άρα, λοιπόν, την ώρα που θα πρέπει να ασχοληθούμε με το Δημαρχείο, κάποια άλλα πράγματα μένουν πιο πίσω. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε, ότι πολλές φορές μας προσπερνάει η ίδια ζωή. Μέχρι να φέρουμε νέες θέσεις εργασίας, θα έχουμε φύγει όλοι από εδώ και θα έχουμε μείνει μόνο συνταξιούχοι. Αυτό επιτέλους πρέπει κάποιοι να το συνειδητοποιήσουν και το ταχύτερο δυνατό να προωθηθούν στο σωστό τρόπο. Είμαι της άποψης να μην πετάζονται τα χρήματα σε οτιδήποτε δεν επιστρέφει χρήματα στον τόπο, αλλά θα πρέπει επιτέλους αυτό το πράγμα να λυθεί, να γίνουμε όλοι θετικοί καταλήτες σε μια γρήγορη εξέλιξη. Γιατί περιμένοντας, τι απομένει, τίποτα. Κύριε Δήμαρχε, Οκτώβριος 2023, αυτοδιοικητικές εκλογές, θα είστε εκ νέου υποψήφιος. Ήδη απλώνετε τα σχέδιά σας για την επόμενη πενταετία. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η στελέχωση του συνδυασμού? Θα είναι και ενήμνα μέλη του συνδυασμού? Έχετε κάνει συζητήσεις και με άλλους δημότες προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτή τη νέα σας προσπάθεια? Έτσι. Να πω ότι η παράταξή μας είναι η γέφυρα στο μέλλον και το σύνθημά μας είναι «γίνεται». Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι πλέον είμαστε κάτω από 10.000. Αυτό σημαίνει ότι περιοριζόμαστε και σαν Δημοτικό Συμβούλιο και κάποια δεδομένα. Η γέφυρα στο μέλλον είναι μια αγκαλιά, αγκαλιάζει τους πάντες. Η προηγούμενος νόμος είχε τα προβλήματα, τα τεράστια προβλήματα, τα οποία τα ζούμε καθημερινά. Τώρα μας έχει δώσει τη δυνατότητα να αγκαλιάσουμε και ανθρώπους από τα τοπικά συμβούλια. Ήρθα σε απόλυτη επαφή με όλους τους προέδρους. Το μεγαλύτερο μέρος, θα έλεγα το 80% των προέδρων αυτή τη στιγμή, εκφράζεται θετικά να είναι υποψήφοι μαζί μας. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν περιμένουμε μόνο. Έχουμε κάνει κινήσεις και με νέους ανθρώπους, με ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν όρεξη και διάθεση. Να δηλώσω για μια ακόμη φορά ότι δεν είμαι επαγγελματίας της πολιτικής, θα είμαι υποψήφιος μια φορά ακόμα και εκεί θα τελειώσω τον κύκλο μου σε αυτό που λέω υπηρέτης του τόπου. Γιατί πολύ απλά θεωρώ ότι αυτό που έχει να δώσει ο κάθε δήμαρχος είναι μόνο 2 τετραετίες. Επιτέλους, να καταλάβουμε όλοι ότι δεν έχουμε ρίζες και ότι η καρέκλα μας θα πρέπει να πάει και σε πιο νέους ανθρώπους. Άρα, αυτό που έχω κάνει ήδη το άνοιγμα σε όλους τους ανθρώπους είναι ότι εδώ είμαστε, κουβεντιάζουμε με όλους. Σίγουρα αυτή τη στιγμή, αύριο, αν θέλουμε να καταθέσουμε συνδυασμό, το καταθέτουμε, αλλά θέλουμε τον καλύτερο συνδυασμό. Οι περισσότεροι προηγούμενοι που έχουν βάλει υποψήφιοι με τη γέφυρα, εννοείται ότι έχουν την προτεραιότητα να είναι υποψήφιοι, πράγμα που σημαίνει ότι οι θέσεις είναι λιγότερες δυνατές. Από εκεί και πέρα όμως, κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά, συζητάμε με όλους και είμαστε στρατιώτες αυτές της παράταξης. Ο Δήμαρχος άνοιξε το δρόμο σε ένα πολύ δύσκολο δρόμο, χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Είμαστε όλοι με τον κόσμο, είμαστε όλοι με τους ανθρώπους. Αυτό που θέλουμε είναι και μία, πώς να το πω, ανανέωση όσον αφορά προσώπων, γιατί η Δημοτική Αρχή θα έχει με ένα 43% τα 3/5 την απόλυτη πλειοψηφία. Άρα θα υπάρχει μία άνεση προσώπων. Αυτό που θέλουμε είναι να εκλεγούν οι καλύτεροι, να δώσουν όλη τον αγώνα. Κανένας δεν έχει πάρει ούτε χρήσμα, ούτε, πώς να το πω, ότι θα είναι υποψήφιοι. Ο αγώνας θα ξεκινήσει ταυτόχρονα για όλους. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, συνέχεια όμως μιλάμε και με νέο κόσμο και με νέους ανθρώπους. Είμαστε μια αγκαλιά, αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις όλων. Έχουμε υπομονή με κάποιους ανθρώπους που πραγματικά αξίζουν να περιμένουμε ένα διάστημα και από εκεί και πέρα οι ανακοινώσεις θα γίνουν στην ώρα τους. Και θα γίνουν εκεί που πρέπει στην κατάλληλη στιγμή. Ένα είναι σίγουρο, ότι δεν θα αφήσουμε το Δήμο για να ασχοληθούμε με τα προεκλογικά. Είναι παράλληλα καθήκοντα και αυτό τι δηλώνει, μία επιπλέον ενασχόληση. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμαρχος αυτός
έχει κάνει ήδη 2 χρόνια από όλα τα χωριά, τα παράπονα στο Δήμαρχο, ήμασταν κοντά στους δημότες, ξέρουμε επακριβώς τι απασχολεί. Αλλά για όποιους ανθρώπους έχουν όραμα, έχουν όρεξη, είμαστε ανοιχτοί για να αλλάξουμε ακόμα περισσότερο το Δήμο μας σε ιδέες και φυσικά στο πώς μπορεί να γίνει αυτό. Έχουμε την εμπειρία, δεν είμαστε πλέον κανένα πείραμα, έχουμε πετύχει, μα να είμαστε πρωτοπόροι. Να πω ότι ο προϋπολογισμός που θα περάσει τη Δευτέρα είναι σχεδόν στα 28 εκατομμύρια. Ποσό το οποίο είναι σε αντιστοιχίες με πενταπλάσιο πληθυσμό σε σχέση με εμάς. Έργα αξίας 20 εκατομμύριων, όχι έργα που θα γίνουν, έργα που εκτελούνται, κυρία Μαρκοπούλου. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Είμαστε σε ρυθμούς παραγωγής έργων από τους πρώτους δήμους. Δεν μιλάμε για τον πληθυσμό που έχουμε, αλλά και από πολύ, πολύ, πολύ μεγαλύτερους. Αυτό το αποδεικνύουμε. Όλοι θέλουν να πάρουν έργα στο Δήμο Σερβιών. Η τεχνική μας υπηρεσία, παρόλο που είναι πιστολογημένη, υπερβάλλει αυτό. Οι ειδικοί σύμβουλοι του Δημάρχου όλοι τρέχουν για να φέρουν φρέσκα χρήματα. Χρήματα τα οποία δεν ερχόταν ποτέ. Χτες πήρε απόφαση το υπουργικό, ο υπουργός κ. Ζουγραντάς, για να δώσει κάποια χρήματα. Για να φτάσουν τα χρήματα στους ψαράδες, κινητοποιήθηκε ο Δήμαρχος μαζί με τον Πρόεδρο για τουλάχιστον 2 χρόνια και κυνηγούσαμε να έρθουν αυτά τα χρήματα. Αρκεί να έρθουν γρήγορα, κύριε Δημάρχε, τα χρήματα και όχι να περιμένουμε την επόμενη χρονιά για τα χρήματα αυτά. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι όσο παλεύεις, όσο διεκδικείς, τόσο η πίτα του Δήμου σου μεγαλώνει. Αυτό καταφέραμε. Να μεγαλώσουμε πάρα πολύ την πίτα και από τα έργα τα οποία θα φέρουν οικονομία, όλα αυτά θα επιστρέψουν στους δημότες μας. Αυτή είναι η διαφορετικότητα του Δήμου αυτού. Ήμασταν από τους τελευταίους και είμαστε πρώτος, όχι σε παραγωγή, σε απορρόφηση κονδυλίων. Μόνο την τελευταία εβδομάδα πληρώσαμε 1.200.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, για πράγματα που δεν έγιναν σε πενταετίες ολόκληρες, έτσι, πάνω σε έργα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένας οργασμός, ο οποίος βέβαια πρέπει να έχει και συνέχεια. Γιατί δεν είναι μόνο να έρθουν τα χρήματα, είναι και να απορροφηθούν τα χρήματα και να εκτελεστούν σωστά τα έργα. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου, θέλουμε και νέους ανθρώπους, θέλουμε πλάτες για να πάμε το Δήμο μας, τον τόπο μας ακόμη ψηλότερα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, συνεχώς πηγαίνοντας προς την κάλπη. Άλλωστε, η καθημερινότητα τρέχει, τα έργα τρέχουν. Ο Δήμαρχος είναι εδώ, τρέχει, που σημαίνει ότι οι συζητήσεις μας θα είναι συχνές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Μαρκοπούλου, γιατί πραγματικά μου δίνεται το βήμα. Μπορώ να έρθω σε απόλυτη επαφή, γιατί αυτή η Δημοτική Αρχή το μόνο που λέει είναι αλήθειες. Όσο πορεύεσαι με αλήθειες, δεν μπορεί τίποτα να αλλάξει. Άρα, μπορεί να είναι πικρές, μπορεί να είναι χαρούμενες, αλλά είναι αλήθειες. Γιατί αυτό πρέπει όλοι να καταλάβουμε. Ότι με την υπόσχεση και με το τάξε δεν γίνει τίποτα. Γίνεται μόνο με το πράξε. Άφησε το τάξε και πράξε. Νομίζω ότι αυτό κάνει η Δημοτική Αρχή.